Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα είναι Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και είπα να τραβήξω έτσι ένα βιντεάκι, ένα vlog, να σας δείξω και εσάς, γιατί μάλλον θα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα. Θα πάω με τη φίλη μου, την Τζουν, που είχαμε κάνει μαζί και το βιντεάκι, το challenge αν θυμάστε. Θα πάμε στο κέντρο, γιατί το Fenwick, ένα πάρα πολύ έτσι μεγάλο πολυκατάστημα εδώ στην Αγγλία, αποκαλύπτει τις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες σήμερα και είναι σαν εκδήλωση, γίνεται δηλαδή κάθε χρόνο και μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος. Οι βιτρίνες αυτές είναι θεματικές, δηλαδή έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα και είναι πραγματικά υπέροχες βιτρίνες, δεν είναι κάτι απλό, θα βγούμε και μια βόλτα έτσι στα μαγαζιά, θα πάμε να φάμε κάτι. Και ήθελα με αυτή την ευκαιρία να σας δείξω λίγο και το Newcastle, που είναι η πόλη που μένω εδώ τον τελευταίο χρόνο, που είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη και μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ, και είπα ότι καλό είναι να σας δείξω έτσι και αυτή την πόλη, γιατί όχι, ίσως κάποιος από εσάς θέλει να την επισκεφτεί. Οπότε τώρα θα ετοιμαστώ. Τώρα να πάω να βρω τη φίλη μου τη Τζουν και να κάνουμε όλα αυτά που σας είπα, οπότε τα λέμε φίλοι. Δρόμο. Έχω να σας πω ότι η ώρα είναι 5:20 περίπου και έχει νυχτώσει, δηλαδή είναι λες και είναι μεσάνυχτα. Έχει μικρύνει πάρα πολύ η μέρα από τώρα. Καλά, ούτως ή άλλως, εντάξει, και στην Ελλάδα ξέρω ότι μικραίνει η μέρα, αρχίζει και μικραίνει, αλλά όχι και από τις 4:30-5 ώρα να είναι νύχτα, γιατί από τις 4:30-5 ώρα πλέον νυχτώνει. Αυτό. Και τώρα πάω να βρω την Τζουν, μάλλον άλλαξαν τα πλάνα και θα πάμε πρώτα για φαγητό, γιατί η Τζουν μου είπε να είναι λίγο παραπάνω τώρα. Και μετά θα περιπλανηθούμε, να δούμε και, και τις βιτρίνες που σας είπα. Και γενικά να κάνουμε τη βόλτα μας, θέλω να σας δείξω, να σας μεταφέρω λίγο και το χριστουγεννιάτικο κλίμα, γιατί έχει αρχίσει εδώ στο Newcastle και είναι έντονο. Και αυτό είναι το μαγαζί που θα πάμε τώρα να φάμε. Είναι έτσι πιο παραδοσιακό αγγλικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Πολλές επιλογές και ήρθε το μπέργκερ μου. Εγώ, εντάξει, πλέον γραφική, θα φάω μπέργκερ πάλι. Αλλά εντάξει, τώρα τι να έπαιρνα να φάω και δεν πεινάω και πολύ, φανταστείτε. Και η Τζουν έχει παραγγείλει μπριζόλα, δεν είναι έτοιμη ακόμα, θα έρθει σε λίγο. Τώρα φεύγουμε, πάμε στο κέντρο. Είμαστε τώρα 2 λεπτά. How was your food, June? Did you enjoy it? Not bad. Not bad. Okay. And I am full now. Τώρα είμαι... έχω σκάσει και δεν το έφαγα κιόλα το μπέργκερ.
Αλλά εντάξει, είναι νωρίς και δεν πεινούσα πολύ γι' αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το κέντρο του Newcastle. Είναι λέγεται Northumberland Street. Και εδώ είναι όλα τα μαγαζιά. Εδώ αριστερά είναι τα Primark, αυτό το μεγάλο μαγαζί. Δεξιά έχει Marks & Spencer. Και πιο κάτω διάφορα άλλα μαγαζιά. Εδώ είναι το πολυκατάστημα και αυτό που έχουν βάλει, που σας βάζω και στο Instagram, 52 slips to Christmas. Και να φτάνουμε και βλέπετε, έχει πολύ κόσμο και έχει και τεχνητό χιόνι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι το Fenwick. Και μέσα. Μόλις με ενημέρωσε η Τζουν ότι το θέμα είναι Paddington, είναι μια ταινία, εγώ δεν την ξέρω, αλλά say to us, what is the theme? Paddington movie? Is it a movie? Yeah, it's a movie, it's about a bear, like, comes to London and like, enjoy the local life in London. Wow, οπότε ναι, εγώ δεν το ήξερα, αλλά θα τη δω, I will watch this movie after that. Αυτή είναι ουρά για να μπουν να δουν τη βιτρίνα. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα πάμε μια βόλτα στα μαγαζιά και θα έρθουμε μετά να δούμε τη βιτρίνα. Πέρυσι θυμάμαι ότι πέρναγα επί μία ή δύο εβδομάδες για να πάω στο πανεπιστήμιο από αυτό το δρόμο και ήταν παιδιά η ουρά μέχρι δεν ξέρω κι εγώ πόσο μεγάλη για να δουν αυτή τη βιτρίνα και περίμεναν στην ουρά. Μέχρι και σχολικές εκδρομές νομίζω έρχονται. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο αυτό εδώ. Οπότε, ναι. Do you think that the queue will be still big when we return? I remember, I just said that I remember last year I went from here so as to go to university and the queue was so, so big even weeks later. Really? Yeah! But the last year that I was there, I didn't see a queue. Really? Yeah. No, there was a queue last year for... Maybe it's because of timing. Yeah, different timing. Και μπαίνουμε στο mall, πάλι είσοδο. Πήραμε και να πιούμε... Εγώ δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι chocolate mousse. Θα το δοκιμάσω τώρα. Yes, it's nice. No. Which one? So. I like it. Yeah. They are different. Yes, they are different. Άδειο το μαγαζί. Εμείς και... Εμείς άλλος. Όλα τα σκουλαρίκια είναι διαφορετικά. Δηλαδή ζευγάρι διαφορετικό είναι στη μόδα. Αυτό, αυτό, ένα κοντό, ένα πιο μακρύ. Ποιο άλλο. Αντίθετα όλα, άρα αυτά είναι στη μόδα. Oh, this is for you for sure. Η Τζιούν αγαπάει τις γάτες και βρήκε σκουλαρίκια με γάτες. You should buy them, I think. Cute. The label. Oh.
Yeah. Lana Del Rey. I like it. Oh yeah. Very beautiful. I love them. Τώρα είναι 8 η ώρα, ήταν περίπου 6, μετά από περίπου 2 ώρες ερχόμαστε και έχει ακόμα ουρά εδώ για να δούμε τις βιτρίνες, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη, οπότε θα σας δείξω και εσάς. June, τώρα θα φύγει, θα πάει σπίτι και εγώ σπίτι μου. So, goodbye, June. Bye. Και εγώ πάω σπίτι τώρα. Εδώ να σας κάνω και μία μικρή ξενάγηση, γιατί σπίτι είναι κλειστή. Και είναι και λίγο creepy, πολλά γράμματα. Από εκεί. Είναι, ωραία, είναι το πανεπιστήμιο. Μπορώ να σας το δείξω σε κάποιο άλλο βιντεάκι, να είναι και μέρα, να δείτε κάτι. Και ναι, περάσαμε πολύ ωραία. Οι βιτρίνες ήταν απίστευτες, δηλαδή ρίχνουν τόση δουλειά και μπράβο τους. Και αριστούργημα σχέδιο, δηλαδή λεπτοδουλειά απίστευτη. Και εγώ τώρα φτάνω σπίτι σε 2 λεπτά. Η κάμερα κάπου εδώ θα σβήσει, οπότε πρέπει να κλείσω και εγώ το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Και γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε και αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια, να σας δείχνω εδώ διάφορα vlogs, τι κάνω, πώς περνάω στο Newcastle, να σας δείχνω και άλλα μέρη, γιατί δεν έχετε δει και πολλά από το Newcastle. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Οπότε ναι, αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι να το δώσετε ένα like και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και επίσης να μου γράψετε στα σχόλια τι θέλετε να βλέπετε από εμένα, τι άλλο και πώς σας φάνηκε το συγκεκριμένο βιντεάκι. Περιμένω να σας δω στο επόμενο. Γεια σας!